Θέλω να πάμε στην κυρία Μελίνα Ξανθοπούλου, η οποία είναι σύμβουλος της ΔΟΕ για θέματα συμμετοχής αθλητών. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά, εσείς τι γίνεστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σας πετυχαίνουμε? Με πετυχαίνετε στην Αθήνα. Επέστρεψα από το Πεκίνο πριν από μερικές μέρες. Ναι. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, πολύ διαφορετική από κάθε άλλους αγώνες που έχω τουλάχιστον εγώ συμμετάσχει. Νομίζω και εύχομαι να μην το ξαναζήσω Ολυμπιακούς Αγώνες κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, προσαρμοσμένοι βέβαια σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, σε συγκυρία της επιδημιολογικής κρίσης. Οπότε τα δεδομένα ήταν κάπως διαφορετικά και κάπως η όλη κατάσταση αμήχανη. Εντελώς. Ήταν απολύτως διαφορετικά. Δεν είχε καμία σχέση με το Τόκιο, το οποίο και αυτό έγινε εν μέσω πανδημίας. Η Κίνα κράτησε μια πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι σε όσους θα ερχόντουσαν στη χώρα. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για όλους εμάς που θα μπαίναμε στη χώρα ήταν αυστηρότατες. Υπήρχε καθημερινή παρακολούθηση 14 μέρες πριν από την αναχώρησή μας. Συνεχή PCR τεστ με κατάθεση και κατευθείαν από το εργαστήριο αποστολή στην πρεσβεία. Μετά έπρεπε να πάρουμε το πράσινο φως μέσα από μια ιδιαίτερη εφαρμογή που είχαν χρησιμοποιήσει, όπου καταγράφαμε καθημερινά τη θερμοκρασία μας για 14 μέρες, όλα μας τα στοιχεία. Και αφού παίρναμε όλα αυτά, μπαίναμε σε πτήσεις οι οποίες ήταν ελάχιστες. Ήταν αποκλειστικά για ανθρώπους διαπιστευμένους σαν και εμάς. Ναι. Και όταν φτάσαμε πλέον στην Κίνα, και ήταν για μένα εκεί συγκλονίστηκα περισσότερο, βγήκαμε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν εντελώς άδειος, μόνο με ανθρώπους οι οποίοι ήταν με στολές λευκές, δεν μπορούσαμε ούτε τα μάτια τους να δούμε. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να περάσουμε από όλες τις διαδικασίες που απαιτείται. Ήμασταν πραγματικά όλοι, κοιτάζαμε ένας τον άλλον και νιώθαμε ότι μπήκαμε σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή, ένιωθες ότι έπαιζες ένα ρόλο. Δεν μπορούσες να διανοηθείς ότι αυτό είναι η έναρξη μιας διαδρομής συμμετοχής σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυστηρό πρωτόκολλο. Δυστυχώς, λοιπόν. Αυστηρό πρωτόκολλο. Θέλω να σας ρωτήσω. Υπήρξαν ωστόσο κρούσματα? Βεβαίως. Και μάλιστα. Εξακολουθούν και υπάρχουν. Βεβαίως. Στην ελληνική αποστολή, κυρία Ξανθοπούλου, υπήρξαν κρούσματα? Από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Επλήγησε πάρα πολύ και υπήρχαν και επιπτώσεις αυτό. Έχει πληγεί πολύ η ρωσική αποστολή και κυρίως η ομάδα των γυναικών τους. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αλλά χθες δημιουργήθηκε ένα θέμα. Βέβαια. Και τελικά παίξαν χόκεϊ με μάσκες, γιατί φοβόταν ο Καναδάς τα αποτελέσματα. Ναι. Που ήταν και αυτό πρωτοφανές, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αθλητικό γεγονός από την έναρξη της πανδημίας με κάποιον αθλητή να φοράει μάσκα. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Οπότε το μεγάλο στοίχημα το οποίο οι διοργανωτές θα κληθούν να κερδίσουν ποιο είναι, αθλητικές επιδόσεις ή υγειονομικά πρωτόκολλα? Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες ώστε οι αθλητές οι οποίοι προπονιόντουσαν για 4 χρόνια να μην χάσουν την ευκαιρία να δείξουν τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και να στεφθούν Ολυμπιονίκες. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι η Κίνα κυρίως προστατεύει τον πληθυσμό της. Έχει φτιάξει ένα εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και εγώ δυσκολευόμουν να πιστέψω ότι θα μπορούσε να το τηρήσει, όταν άκουγα γι' αυτό, ένα εξαιρετικά μία πόλη μέσα στην πόλη, όπου όλο αυτό είναι απόλυτα ασφαλές και περιφραγμένο και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα ή έξω από αυτόν. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Οργανωτική Επιτροπή μένουν μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Μάλιστα. Παραμένουν μέσα σε αυτό. Κυρία Ξανθοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι πλέον, βέβαια διανύουμε μία πανδημία, αλλά τα δεδομένα ίσως αλλάξουν και σε επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μέτωπο των κανόνων υγιεινής, των αποστάσεων, των μέτρων, των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ίσως στο μέλλον δούμε να καθιερώνονται διαφορετικά δεδομένα. Να σας πω με ειλικρίνεια, ελπίζω πως όχι. Ίσως δούμε κάποια τέτοια μέτρα ακόμα και στο Παρίσι που είναι μόνο 2 χρόνια μακριά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα επανέλθουμε στην
όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά γενικά ως άνθρωποι, στην καθημερινότητα που γνωρίζαμε, να χαλαρώσουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει ένα Ολυμπιακό χωριό που υποτίθεται ότι ενώνει τους λαούς και να μην μπορείς να έρθεις κοντά στον συναθλητή σου. Να πρέπει να τρως σε ένα εστιατόριο, σε ένα κουβούκλι απομενωμένος από οποιονδήποτε. Θέλω να πω ότι αυτές οι συνθήκες δεν θεωρώ ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν για πολύ. Θεωρώ ότι είναι συνθήκες πανδημίας, ότι μόλις όλα προσπαθήσουν να ξανάρθουν στην κανονικότητά τους, θα γίνει το ίδιο και με τον αθλητισμό. Κυρία Ξανθοπούλου, αυτό έχει επηρεάσει και ψυχολογικά τους αθλητές, οι οποίοι πήγαν, φαντάζομαι, με πολύ ενθουσιασμό και χαρά στο Πεκίνο για να συμμετάσχουν στα αθλήματα και βιώνουν έτσι μια πολύ διαφορετική εμπειρία από ό,τι θα πρέπει να κάνουν. Και αν κατεπέκταση μετά την ψυχολογία επηρεάζονται και οι αποδόσεις τους. Οι επιδόσεις τους. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, τέτοιου είδους συνθήκες επηρεάζουν μόνο τους αθλητές που δεν είναι, δηλαδή, δεν μιλάμε για τους elite. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι πάνε για το μετάλλιο. Αυτοί οι αθλητές που πάνε για τα μετάλλια έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε απομονώνουν όλες αυτές τις συνθήκες από το μυαλό τους και επικεντρώνονται κυρίως σε αυτό που έχουν στόχο. Οι αθλητές όμως που κερδίσαν μια θέση για να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή που λέγεται Ολυμπιακούς Αγώνες, ανεξάρτητα από το αν πηγαίνουν για μετάλλιο, και θα βγουν 20, 21, 22, αυτοί οι αθλητές δυστυχώς στερούνται και ψυχολογικά επηρεάζονται, διότι δεν έχουν μάθει να αγωνίζονται κάτω από τέτοιες συνθήκες, αλλά και στερούνται της εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι μια γιορτή στην ουσία. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ξανθοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Χαρά εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε ελπίζω καλά. Να τα ξαναπούμε σε άλλους αγώνες με άλλες συνθήκες. Βέβαια, βέβαια. Χαρά μας. Να είστε καλά. Το ευχόμαστε. Λοιπόν.